Νομίζω, Υπουργέ, ότι το όνομά μας σήμερα έχει την τιμητική του. Εγώ σαν επώνυμο, εσύ σαν όνομα. Λοιπόν, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε πρόεδρε της ομάδας των Φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Τσιόλος. Αξιότιμε κύριε Ντεκάστρο, αξιότιμα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλεκτοί ομιλητές του συνεδρίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, αγαπητοί εκπρόσωποι των μετόχων της ΓΕΑ Επιχειρήν, φίλες, φίλοι και σύνεδροι. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που διοργανώνουμε φέτος για έκτη συνεχή χρονιά. Ένα συνέδριο που, όπως ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος ΓΕΑ Επιχειρήν και όπως έχουν διαπιστώσει μέχρι σήμερα συμμετέχοντες σε αυτό, έχει συμβάλει καθοριστικά όλα αυτά τα χρόνια στην ενημέρωση του παραγωγικού κόσμου της χώρας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για όλους εμάς την οικογένεια ΓΕΑ Επιχειρήν να βλέπουμε ότι μια κίνηση που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 6 χρόνια έχει αγκαλιαστεί από όλους τους συντελεστές του αγροτικού χώρου και βρίσκει τέτοια μεγάλη ανταπόκριση σήμερα. Αυτό μας γεμίζει όχι μόνο από υπερηφάνεια, αλλά και από μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προσδοκίες όλων των συνεργατών μας. Όπως και άλλες φορές βέβαια στο παρελθόν, στις σταθερές και συστηματικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας CAP Forward, που σχεδιάζαμε και υλοποιούμε με τη Συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, την οποία και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά τους χορηγούς και υποστηριχτές του συνεδρίου μας, που για άλλη μια χρονιά είναι δίπλα μας σε αυτήν την προσπάθεια. Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας φιλοξενεί κάθε χρόνο υψηλούς αξιωματούχους και ξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε ορισμένους από τους πιο σημαντικούς αρμοδίους υπεύθυνους, θα έλεγα, για τη λήψη αποφάσεων και διαμορφωτές γνώμης σε σχέση με τη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική σε Βρυξέλλες και Ελλάδα, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την παρουσία και τη συμβολή τους στις εργασίες του συνεδρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεών μας σήμερα βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση της βιωσιμότητας, που καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο ο εγχώριος και ευρωπαϊκός, αλλά και ο παγκόσμιος πρωτογενής τομέας για το σήμερα και για το μέλλον. Μια πρόκληση την οποία θα εξετάσουμε όπως οφείλουμε στις τρεις διαστάσεις της: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική. Γιατί η στόχευσή μας Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πρωτογενής τομέας παραγωγικός και ανταγωνιστικός, με δυναμικούς συνεταιρισμούς, που να διασφαλίζει ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, αλλά και επαρκή, ποιοτικά, υγιεινή και ασφαλή τρόφιμα για τους καταναλωτές. Επιδιώκουμε όμως και καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες ώστε να έχουμε ένα πρωτογενή τομέα που διαφυλάσσει και προστατεύει τους πολύτιμους φυσικούς πόρους, το έδαφος, το νερό, τη βιοπικιλότητα, και που είναι επίσης σε θέση να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της. Εργαζόμαστε τέλος για ένα πρωτογενή τομέα με μέλλον και προοπτική σε βάθος χρόνου, που θα είναι σε θέση να προσελκύει νέους αγρότες, να γεννά νέα συλλογικά σχήματα και να συμβάλλει στη συνολικότερη ανάπτυξη της υπαίθρου ως ο βασικός πυρήνας και ψυχωτής της. Όλα τα παραπάνω αυτά ζητούμενα αποτυπώνονται στους στόχους της σημερινής και κυρίως της μελλοντικής κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις προτεραιότητες διεθνών φορέων, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που έχει θέσει στην κορυφή της ατζέντας του για το μέλλον την προώθηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόκληση της βιωσιμότητας συνίσταται στο πώς θα μπορέσουμε, δηλαδή με ποια εργαλεία και με ποιες πολιτικές, να επιτύχουμε την εξισορρόπηση των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας, οι οποίες συγκεντρώνουν μια σειρά από φιλόδοξα και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως αντιφατικά ζητούμενα. Κάτι που ήθιστε να διατυπώνετε με το απόφθεγμα που ίσως έχετε ήδη ακούσει, το λεγόμενο produce more and better with less. Να παράξουμε δηλαδή περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα. Η καινοτομία και με μια ευρύτερη έννοια οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη γνώση αναγνωρίζονται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας να αποτελεί την πιο δυναμική έκφραση συμφιλίωσης και εξισορρόπησης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών της γεωργικής δραστηριότητας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί έναν εγκάρσιο στόχο που διατρέχει όλους τους γενικούς και επιμέρους στόχους της μελλοντικής κοινής αγροτικής πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σχετικά με τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και το ρόλο της ψηφιοποίησης σε κάποιες ειδικές εκδόσεις που έχουμε ετοιμάσει και σας έχουν διανεμηθεί με την τσάντα του συνεδρίου.
Αγαπητοί σύνεδροι, όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί και στοχεύσεις που βρίσκονται στην καρδιά των συζητήσεων για τη μελλοντική διαμόρφωση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγροδιατροφικών συστημάτων βρίσκονται επίσης στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΓΕ Επιχειρήν, η οποία δημιούργηθηκε ακριβώς για να ενισχύσει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του εθνικού πρωτογενούς τομέα, με όχημα τη γνώση, την τεχνολογική καινοτομία και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή, η ΓΕ Επιχειρήν, βασισμένη στην τεχνογνωσία και στα καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες που αναπτύσσει η εταιρεία Neuropublic, ο στρατηγικός εταίρος από το χώρο της πληροφορικής, έχει ενεργό ρόλο και συμβολή στην εφαρμογή του πιο φιλόδοξου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα εφιούς γεωργίας GeoSense εφαρμόζεται μέχρι σήμερα σε 30 διαφορετικές καλλιέργειες, σε 46 περιοχές της χώρας, σε 5 διαφορετικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό και βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, με το σχεδιασμό μας να σκοπεύει να καλύπτει το 2020 σχεδόν το 10% της αγροτικής γης της χώρας και μέσα στα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της. Η συμβολή του στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των παραγωγών και το συνεταιρισμό της χώρας είναι σημαντική και θα αναφερθεί σε αυτήν αναλυτικά ο πρόεδρος του Neuropublic, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας του συνεδρίου. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας χωρίς συλλογικά σχήματα, χωρίς συνεταιρισμούς μας. Η διάρθρωση και οι εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα επιβάλλουν τη συνεργασία, αν θέλουμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας, να διασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία για τους μεμονωμένους παραγωγούς και να εξασφαλίσουμε τον εξυγχρονισμό και την εξωστρέφεια του παραγωγικού μας μοντέλου με ποιοτικούς όρους. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ΓΕ Επιχειρήν, η οποία επιδιώκει αφενός να υποστηρίζει τα ήδη υφιστάμενα σχήματα με υπηρεσίες για την υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματική τους ανάπτυξη, αλλά και να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τη δημιουργία νέων. Η δεύτερη θεματική ενότητα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη σε αυτούς και εστιάζει ακριβώς στον καταλυτικό τους ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα της χώρας και στον εξυγχρονισμό του με όρους καινοτομίας. Η συνολικότερη δραστηριοποίηση μας, βέβαια, στοχεύει και ήδη συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας στην ελληνική Γεωργία και Ήπεθρο, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και μέσω της διαμόρφωσης συνεργειών που δεν αποτυπώνονται μόνο στο μετοχικό σχήμα της ΓΕ Επιχειρήν, αλλά και στις συνεργασίες που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τη δυναμική για μια βιώσιμη αναπτυξιακή επανάσταση στην ελληνική Ήπεθρο. Η ΓΕΑ έχει συνδράμει μέχρι στιγμή στη δημιουργία 23 οργανώσεων παραγωγών σε όλη τη χώρα, συμμετρέχει σε αγροδιατροφικά κλάστερ περιφερειών και τελευταία συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία της επαγγελματικής οργάνωσης πτηνοτρόφων, ενός από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγροτικής μας οικονομίας. Παράλληλα, η συμβολή μας στην τεκμηρίωση και την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης πραγμάτων και των προοπτικών του πρωτογενούς τομέα της χώρας μέσα από την τεχνοκρατική υποστήριξη των μετόχων μας και την εκπόνηση σημαντικών μελετών και εκδόσεων, όπως η εκδόση μας για την ελληνική γεωργία στο εγχώριο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η έκδοση για το ελαιόλαδο για την αντιμετώπιση του δάκου, επιδιώκει να αποτελέσει μέρος της προσπάθειας και των διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση μιας εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του παραγωγικού και συνεταιριστικού κόσμου της χώρας. Φίλες και φίλοι σύνεδροι, το φετινό, όπως και κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΕ Επιχειρήν, αποτελεί την κορύφωση των προσπαθειών μας για την ενημέρωση και την τεκμηριωμένη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών του πρωτογενούς τομέα της χώρας σε σχέση με τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μας τιμάτε με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Ευχαριστώ.